Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με οδηγό το ιταλικό μοντέλο σχεδιάζουν Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Κυβέρνηση και Θεσμοί το πλάνο ενίσχυσης του τραπεζικού κλάδου, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί στο τέλος του έτους, σύμφωνα με πηγές του insider.gr. Πρόκειται για ένα σχήμα εγκυοδοσίας για την τυπλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο θα βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αναφέρουν πηγές με γνώση των διαδικασιών. Όσον αφορά στα κεφάλαια με τα οποία θα καλυφθεί το πρόγραμμα, αυτά είναι πιθανό να προέλθουν από το μαξιλάρι ρευστότητας και συγκεκριμένα από το ποσό των 10 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει συνεισφέρει σε αυτό η ελληνική κυβέρνηση. Σημαντική στήριξη στα δημόσια έσοδα εξακολουθεί να προσφέρει ρύθμιση για την εθελούση αποκάλυψη εισοδημάτων παρά το ότι έληξε πέρσι τον Νοέμβριο. Στο πλαίσιο των 11 μηνών του προγράμματος, παρελήφθησαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πάνω από 500.000 δηλώσεις και προέκυψαν φόροι ύψους 795 εκατομμυρίων ευρώ. Πολλοί φορολογούμενοι επέλεξαν τη τμηματική καταβολή των οφειλωμένων με αποτέλεσμα οι μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής να αυξάνουν και τα έσοδα του τρέχοντος προϋπολογισμού. Το 2022 αναμένεται να πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι, ο Τιτανικός 2, πιστό αντίγραφο του πρωτότυπου που βυθίστηκε το 1912. Για να αποφευχθεί βέβαια ένα νέο ναυάγιο, θα είναι εξοπλισμένο με πολλές λέμβους, σύγχρονο εξοπλισμό πλοήγησης και ραντάρ. Το πλοίο θα ακολουθήσει το ταξίδι που επρόκειτο να κάνει ο Τιτανικός από το Southampton στη Νέα Υόρκη, αλλά θα περιπλανηθεί και σε όλες τις χώρες του κόσμου, προσελκύοντας την προσοχή σε κάθε λιμάνι που επισκέπτεται, δήλωσε ο Αυστραλός επιχειρηματίας και πολιτικός Clive Palmer, ο οποίος και βρίσκεται πίσω από αυτήν την αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα να κυμαίνεται σε 622,57 μονάδες, καταγράφοντας κέδη 0,43% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.